τον Τάκη Παπαμαθαίου, που είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά τώρα βραβεύεται και στο εξωτερικό. Τάκη, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κοίτα, το φθόρμητο είναι να σου μιλάω στο πληθυντικό. Αλλά μου είπε και η αρχιστάκτρια, μην διανοηθεί στον ελληνικό. Σούρι. Το προσπαθώ. Ναι. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πες μου για αυτή την ταινία, γιατί νομίζω ότι κάπως έρχεται και σε βρίσκει. Νιώθω. Ναι, πες μου τι νιώθεις. Σε βρίσκει κάπως βαθιά εσωτερικά, ψυχικά μέσα σου αυτό. Θα σου πω. Όλο αυτό με το σκάκι. Με το ότι έπρεπε να ερμηνεύσει σε μια τελείως άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Ήρθε όλο από έναν μαθητή σου, σαν συνέχεια. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι πολύ συναισθηματικό πράγμα αυτό που συμβαίνει τώρα. Πραγματικά, ακριβώς έτσι όπως το λες, να σου πω ότι είναι το δεύτερο βραβείο, το πρώτο πριν 6 χρόνια που είχα βραβευτεί στο Σιάτλ της Αμερικής, ήταν πάλι με τον Γιάννη τον Μακρόπουλο. Δηλαδή τον μαθητή μου, ο οποίος έχει κάνει. Τι ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι, και μιλάω για τη γλώσσα που πει, κάνω Ρουμάνο. Έμαθα κάποια ρουμάνικα. Βέβαια, λίγα συγκράτησα, μόνο μία φράση δεν ξεχνώ. Τέιουμπέσκ. Τι σημαίνει. Σ' αγαπώ. Τέιουμπέσκ. Τι ωραίο. Λοιπόν, πραγματικά, κοίταξε αυτό, θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία ταινία. Α, προχτές βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Ιαπωνίας. Το είδα, ως ιδέα... Μήνυμα. Ιδέα μήνυμα, ναι. Ναι, δηλαδή είναι... Για τον ρατσισμό και τον μπούλινγκ στα σχολεία, το παιδάκι που παίζει ο πρωταγωνιστής, διαφορετικής εθνικότητας οι γονείς του, έτσι, και αντιμετωπίζει τον μπούλινγκ και από την μια, πώς να σου πω, χώρα και από την άλλη. Το παλεύει, δεν υπάρχει βία, υπάρχει όμως ψυχολογική βία. Και κάτι άλλο, τα ενδάρματά του είναι ο Γιάννης Καθανάσης, δεν το πω. Και επίσης συμμετέχουν στην... Συμμετέχουν με κάποιες συνεντεύξεις τους. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Έχει κάνει μια διαδρομή περίπου τώρα 2 μήνες που έχει ξεκινήσει ο Γιάννης στα διάφορα φεστιβάλ. Ακόμα και Ινδία, Αφρική, Κένια, Αμερική, Ευρώπη. Σε 15 φεστιβάλ μέχρι τώρα έχει πάρει 7 βραβεία. Τι ωραίο πράγμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και σε αυτή την ταινία υποδίεσαι τον σκακιστή. Κάνω ένα θείο του παιδιού, ένα Ρουμάνο σκακιστή. Βέβαια, η αντίληψή του είναι όταν σου επιτίθενται. Να κάνεις και εσύ επίθεση. Είναι ο αντίποδας, το κόντρα δηλαδή, που κάνεις όταν είσαι στο παιδάκι. Που δεν είναι σωστό αυτό. Μάλιστα. Βέβαια. Αυτό με το σκάκι και στη ζωή σου. Αυτό με το σκάκι είχε προκύψει τελείως τυχαία. Εν πάση περιπτώσει, πριν πολλά χρόνια που ήμουν έφηβος, υποτίθεται ήμουν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα με μέλος στο σκάκι και με θέρανε από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Αλλά εγώ τότε άρχισα τα διαβάσματα για την νομική. Τότε μπορείς να βιοποριστείς και από το σκάκι, τώρα μπορείς. Οπότε το άφησα τελείως. Είχα τα μαθήματα, τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Είδες αυτή την ταινία, τη σειρά στο Netflix που έχει γίνει ο χαμός με το. Τώρα λίγο, ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι εσένα θα σε συγκινούν αυτές. Κοίταξε, το σκάκι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με αυτό που φαντάζομαι πολλοί κόσμοι που δεν ξέρει κάτι με σπάζω κεφαλιά, με μαθηματικά κτλ. Πολύ ωραία το έχει. Οροθετήσει τον όρο, τον έχει βάλει ένας παγκόσμιος αθλητής Ρώσος, ο Μιχαήλ Μποτβίνη, που τον είχαν ρωτήσει επιτέλους τι είναι το σκάκι. Και του λέει είναι η τέχνη της λογικής, που φαίνεται σαν οξύμορο. Έτσι. Διαφορετικές ροπές, η τέχνη, το φευγάτο, το σουρεάλ, με τη λογική. Και όμως είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μαγεία. Και επίσης. Και όπου μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το σκάκι, είναι και πολύ φιλοσοφημένο παιχνίδι. Δεν ξέρω πού είναι καταγωγή, το από την Ινδία ή από την Περσία. Αλλά για να καταλάβει, η Βασίλισσα, για όσου ξέρουν, που είναι το πιο δυνατό κομμάτι, ο Βασιλιάς κάνει τις ίδιες κινήσεις, όλες τις κινήσεις όπως κάνει η Βασίλισσα, μόνο που κρύβεται. Δεν επιτίθεται ποτέ ο Βασιλιάς. Όμως η γυναίκα κάνει τα πάντα. Αλωνίζει τη σκακέρα, δηλαδή έχουμε τη μητριαρχία. Έτσι. Είναι πάρα πολύ. Σου μαθαίνει την έννοια. Το μάτι γίνεται μόνο όταν πέσει ο Βασιλιάς. Ναι. Σου μαθαίνει την έννοια και τη σπουδαιότητα της θυσίας. Δηλαδή, σε αξία, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσω να θυσιάσω πράγματα, υλικά, για να αποκτήσω κάτι άλλο πιο δυνατό στο μέλλον. Και πρέπει να έχω την τόλμη και την αποφασιστικότητα να το κάνω. Και την υπομονή. Να μην κοιτάξω το βραχυπρόθεσμο στόχο, αλλά να έχω το νόμο στο μετά. Είναι εντάξει τώρα. Είναι και αυτογνωσίας πράγμα. Βέβαια. Είναι... Κάνει πάρα πολύ καλό στα παιδιά. Αυτό πήγα από τώρα. Θα είναι εξαιρετική παιδαγωγική μέθοδος. Πριν παίξεις, να σκεφτείς πρώτα. Σου μαθαίνει την αυτοπιθαρχία. Να κοντρολάρεις και το νευρικό σύστημα.
σου μαθαίνει την αξία της γαλήνιας και ήρεμης και αρμονικής σκέψης, την ησυχία, την ησυχία. Είναι σπουδαίο. Αυτό σπουδαίο. Σίγουρα στο θέατρο σε έχει βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ. Σίγουρο. Πάρα πολύ. Γιατί έχει και αίσθηση όλου του παιχνιδιού. Μα όταν εγώ ξεκίνησα σχολείο με το Σκάκι, γινόταν ένα τουρνά στο Ζάπιο Μέγαρο. Μπαίνω μέσα, ανοίγω την πόρτα για πρώτη φορά. Απόλυτη ησυχία, δηλαδή 12 τραπέζια, 24 άτομα, μια κρυφή, λανθάνουσα ένταση, χωρίς να εκδηλώνεται εξωτερικά. Είναι η ησυχία. Όπως μπορείς να μπεις και σε μια εκκλησία και να σε υποβάλει όλο το σκηνικό και να μην πιστεύεις και μόνο αυτό λες, κάτσε εδώ, μήπως υπάρχει Θεός. Mm-hmm. Πολύ δυνατό πράγμα. Αυτή η ησυχία λοιπόν και η κρυφή ένταση μέχρι να ασχοληθώ με αυτό, αυτό το παιχνίδι που στη συνέχεια ανακάλυψα πόσο σημαντικό είναι και χρήσιμο. Και ασχολιέται πάρα πολύ ο κόσμος και ειδικά είναι όλα τα παιδιά. Παγκοσμίως, μπορεί να μην φαίνεται σε εμάς ή να ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Μέσα ίντερνετ. Με το ποδόσφαιρο μέσα από εδώ. Χαμός γίνεται, χαμός. Ναι, ναι, ναι. Παγκοσμίως. Είναι εξαιρετική νοητική άσκηση. Μα και οι γονείς θέλουν το παιδί τους, έτσι. Να ασχοληθεί. Εσύ ήταν Ιάσονα, έμαθες. Λίγο του έμαθα, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι σαρκοφάγο και επιδερματοφάγο. Δηλαδή πρέπει να δοθεί πάρα πολύ, να αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Να αποδημιά τόσο πολύ σκληρό, λέω άστο. Όπως και το θέατρο. Το θέατρο. Τι, όχι. Το θέατρο δεν έχει άλλο είδο. Και τις θυσίες που πρέπει να κάνει. Θυσίες άλλο είδο. Επίτρο, αλλά το γουστάρει πάρα πολύ. Ναι, δεν σου στερεί κάτι. Δεν σου στερεί από κοινωνικότητα, από επαφή με τον κόσμο. Ναι, δεν αισθάνεσαι ότι σου στέρισε ποτέ χρόνο από την προσωπική σου ζωή. Όχι. Αν κάτι. Δεν στερήθηκα ποτέ προσωπικό μου χρόνο, θα είχα στερηθεί αν είχα πάντα στο μυαλό μου την καριέρα. Δεν θα θυσιάσω προσωπικές μου στιγμές. Ίσως κακό βέβαια, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό ήταν ο χαρακτήρας μου όμως. Όχι, νομίζω ότι. Δεν έχω μετανιώσει. Όπως και θα έλεγα, με συγχωρείτε, διακόπτω, για να ολοκληρώσω. Όσο και αν ακούγεται λίγο η σκέψη βαρύγδουπη, αντισυστημικό κτλ. Εγώ δεν θα βάζω με το σύστημα. Όποιος θέλει να μπει στο σύστημα μπορεί να μπει. Απλώς δεν είναι του χαρακτήρα μου. Και δεν του χαρακτήρα μου από ανωτερότητα προς νομισμό. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει. Προτιμώ να έχω τις προσωπικές, μικρές, καθημερινές στιγμές που θέλω εγώ. Είναι άλλο παιχνίδι με άλλους κανόνες. Μπράβο. Δεν είναι σαν το σκάκι. Δεν είναι σκάκι. Είναι τελείως άλλο. Έτσι. Άρα κέρδισες, από ό,τι καταλαβαίνω, με την στάση σου αυτή, έναν τρόπο ζωής που τα είχε εν τέλει όλα. Είχες και την τέχνη για να δημιουργείς. Και το σκάκι για να ασκείς αυτό το κομμάτι την τέχνη της λογικής. Και το ανθισμένο προσωπικό κομμάτι στο οποίο αφιέρωνες την ενέργεια που ήθελες. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι αντίτιμο. Όποιος είναι η πρωταθλητής πρέπει να τα καταλήψει όλα, έτσι. Το ξέρω αυτό. Και με τα άλλα σπορ που ασχολιόμουν. Αυτό είναι. Πρέπει να τα καταλήψει όλα. Άμα θες να είσαι ο πρώτος. Εγώ δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου να θυσιάσω ένα σωρό πράγματα. Ή να το πω έτσι και λίγο μεγαλώσει και να θυσιάσω την ίδια τη ζωή. Που την ομορφιά βέβαια τη βρίσκουμε σε μικρές καθημερινές στιγμές. Τι ωραίο πράγμα να μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου κάτω από την Ακρόπολη. Και το λέω αυτό επηρεασμένος πάντα. Έμενα κουκάκι και πήγαινα στο πρώτο, το κλασικό, το γνωστό πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Νεραίων Αθηνών στην Πλάκα. Και η διαδρομή ήταν πάντα κάτω από την Ακρόπολη. Κατέβαινα. Εντάξει. Αυτό όπως κάθε φορά που περνάω από την Ηρώδιο του Κού, ευχαριστώ το Θεό που μας δίνει την ευκαιρία. Όταν παίζουμε στο Ηρώδιο και περνάω από κάτω, λέω πόσοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να μπορούν να το ζουν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνθηκα τυχερός που τα πρόλαβα όλα αυτά. Ναι. Με τη βράβευση δεν μπόρεσες να πας στο Wisconsin τώρα λόγω όλων αυτών. Το παρακολούθησες διαδικτυακά, έγινε κάτι ιντερνετικά. Να σου πω ότι δεν έπιανε. Πάντως το στείλανε, τα έχω τα. Δεν τα έχω κορτιζάρει ακόμα. Στο Facebook τα έχω βάλει, εντάξει. Ναι. Έχεις πει τόσο ωραία πράγματα που θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Λες, είμαι μαχητής, πεισματάρης και εκεί που χρειάζεται. Εγώ τα από αυτά. Ναι. Συμφωνείς με σένα ή όχι? Μαχητής, πεισματάρης και εκεί που χρειάζεται παγερά διάφορο. Ό,τι. Μωρέ, δεν έχω πει εγώ έτσι. Όχι. Τα ακυρώνουμε. Αλλά πεισματάρης. Εντάξει, όταν βλέπω κάτι το οποίο είναι το άδικο, όχι μόνο όσο αφορά εμένα. Δεν ξέρω, ενσυλλεκτικότητα δεν μπορώ. Εκεί πέρα πεισμώνω με κάποια πράγματα. Ή με την αναξιοκρατία, βέβαια, έτσι.
Παντού το ξέρουμε αυτό, δηλαδή όλο κάτι καινούργιο. Ναι, αλλά έχει πει κάτι επίση πολύ συγκινητικό. Τι έχει σχέση με αυτό. Λες, οι ηθοποιοί έχουμε μια εντυμότητα. Παρόλο που ο χώρο είναι ματαιόδοξο, παραδεχόμαστε τον καλό και τον καλό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και μένουμε συγκινεί αυτό στη δουλειά μα. Δεν το θεωρεί, δεν ξέρω αν το διαπιστώσει. Απόλυτα. Περισσότερα χρόνια στον χώρο. Το έχω διαπιστώσει και πολλά χρόνια τώρα που το λέω. Δηλαδή, εγώ έχω σίγουρα το ρεκόρ τη γενιά μου που δεν είναι και ψηφιακά παρουσία στο σανίδι. Δηλαδή, αυτό είναι το τρίτο καλοκαίρι μέσα στα 38 χρόνια που δεν έχω δουλέψει. Είναι το τρίτο καλοκαίρι. Και δηλαδή, όπως ξέρεις, δεν είναι και πολλά τα έργα του Αριστοφάνη. Και Αριστοφάνη, επειδή κάθε καλοκαίρι, περιοδία, αλλά το οποίο συνδυάζεται και με φεστιβάλ Επιδάβου και Ιωβίου, έχω παίξει Αριστοφάνη και 4 φορές. Ξέρεις τώρα. Όμως αυτό δεν είναι εκπλήρωση του στόχου σου. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που μου λες. Ότι δεν φανταζόσουν τον εαυτό σου πρωταγωνιστή, θεασάρχη, με δικό μου θέατρο κτλ. Αλλά φανταζόσουν τον εαυτό σου να είναι στο σανίδι και αυτό. Να παίζει Αριστοφάνη, να παίζει όλο το ρεπερτόριο. Τι μεγαλύτερη έτσι, χαρά και ευλογία από το πρώτο τη σχολή του Κουν που έπαιξε στην Επίδαυρο. Που κάποτε η Επίδαυρο ξέρει πώ ήταν. Έτσι. Το Εθνικό Θέατρο έπαιζε, το Κρατικό Βορειο Ελλάδος, το ΦΟΚ. Δηλαδή ο Κουν μπήκε μέσα όταν ήταν υπουργό πολιτισμού η Μελίνα Μουρκούρη για να παίξει, να πάρει την Επίδαυρο. Τώρα βέβαια έχει γίνει λίγο. Είναι όπως είχε πει κάποτε ο Τσαρούχης για τις σκηνογραφίες που κάνει διάφορη θίαση. Τι έχετε να πείτε για την τάδε σκηνογραφία, και λέει ο Τσαρούχης, ναι, κοιτάξτε, οι νέοι το έχουν παρεξηγήσει, επειδή είναι έτσι στρογγυλή η Επίδαυρος. Δεν είναι πίτσα να βάζει μια πιπέρια. Είχε κάνει ένα καταπληκτικό σκηνικό στον δίποδα επί Κολωνό με τον Μινωτή, που αν θυμάσαι, πίσω στην Επίδαυρο, το θυμάσαι δηλαδή, στο φέρνω σαν εικόνα, έχει 3,5 κολόνες. Έτσι. Πίσω από το κύλο. Πίσω από το κύλο. Αυτό έβαλε άλλη μια μισή το σκηνικό του. Το ήταν. Δεν ήταν να πειράξει τίποτα. Η αλήθεια είναι. Η σοφία με τον. Θέλω να σου πω το πρώτο έτος. Τι τυχερό που ήμουν που πήγα. Ταξίδεψα όλα αυτά. Δηλαδή πήγα Ιταλία, Γερμανία στο φεστιβάλ, Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία. Με αρχαία τραγωδία και αρχαία αντική κωμωδία. Άρα είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πλήρης. Ό,τι ήθελες το πέτυχες, το έκανες. Απολαμβάνεις και την εκτίμηση του χώρου και του κοινού που σε εκτιμούν ως πολύ καλό ηθοποιό. Αυτό, σε αυτό είμαι εκατομμυριούχος. Αυτό. Όσο σε γεμίζει τόσο πολύ. Αυτή η αγάπη και η επαφή. Και είναι και ωραία παρακαταθήκη και. Και η εκτίμηση που μου ο απλό κόσμο, ο οποίο να μην είναι απλό και μπορεί να μην είναι ειδικό ή εξειδικευμένο ή επιστήμονα, αλλά έχει ο λαό μα ένα. Δεν θα πω διαπολέμον, ένα ένστικτο απίστευτο που γίνεται σοφό. Όπω ο Δέση είναι και οι παροιμίε που έχει βγάλει. Έχει κάνει πολλά λάθη βέβαια. Είναι κουκουλιστικό. Ο Τζέισον που θα κάνει. Όταν λίγο μετά που γεννήθηκε έκανα και. Το πρώτο τατουάζ, πριν γεννήσουμε άλλο τατουάζ, είναι το όνομά του. Έτσι. Ο Τζέισον, ναι. Έχουμε χαθεί γιατί είναι Κύπρο συνέχεια. Κάνει γυρίσματα. Ναι. Στην Κύπρο είναι πάρα πολύ καλό στο θέατρο. Μου είπες εσύ τι έχεις δει. Είναι όντως πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό στο θέατρο. Γιατί συνήθως η τηλεόραση αδικεί. Δηλαδή, συνήθως ένα καλό ηθοποιό τον αδικεί τηλεόραση. Έτσι. Είναι οι χρόνοι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν. Δεν είναι μόνο οι χρόνοι. Γενικά η τηλεόραση είναι λίγο. λίγο απάτη. Δηλαδή μετράει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν έχει φωτογένεια, σου κάνει ένα κοντινό ο σκηνοθέτη, μια σκιά. Λες, μιλάς λίγο έτσι. Λες καταπληκτικά. εδώ είναι το πρώτο μου σύριαλ, καταπληκτική σειρά που ήταν σε φιλμ του Γιάννη Μαραγδί. Σιγά η πατρίδα κοιμάται. Μουσική του Διονύση του Σαββόπουλου, ήταν η πρώτη μου δουλειά και ίσως και η καλύτερη τηλεοπτικά. Τι ωραία. Εξαιρετικό ήταν. Τι ωραία. Εξαιρετικό να είναι. Και τι συμβουλή δίνεις στο γιο σου τώρα σε σχέση με το κομμάτι του θεάτρου στη ζωή του. Γενικά δεν μου αρέσουν οι συμβουλές. Έχεις όμως μια πείρα και κάτι. Αυτό λέω, θα σου πω εγώ εμπειρικά. Ναι, από εκεί πέρα λέω εσύ αποφασίζεις. Όπως και όταν μου είχε πει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, λίγο. Οπότε, λέω, γεια σου να δεν βλέπεις τώρα τόσο δύσκολο. Δεν επέμεινε όμως. Όχι. Λέω, εντάξει, προχώρα. Τον οποίο, να σου πω, δεν τον έχω βοηθήσει, δεν θέλησε. Και ο ίδιος, να τον βοηθήσω, ξέρεις, ρε πάρτε τον. Για δες, πολύ καλά μου, έκανε, πολύ καλά και έκανε. Και μπράβο γιατί... του, το έχει κάνει μόνος, 100% μόνος του, ό,τι έχει κάνει. Κοίτα. Άσχημα, καταλαβαίνει, άσχημα. Με περνάει ένα μισό κεφάλι, όχι ένα.
Τάκη, θέλεις να παίξουμε ήταν μαζί. Ήταν και πολύ ωραία η μητέρα. Θέλεις να παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι. Παιχνίδι. Ναι. Κάτσε, θα σου δείξω να το δεις, να μου πεις αν σ' αρέσει. Ναι. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω από πού έχουν βγει φράσεις που λέμε στην καθημερινότητά μας, στο λόγο μας. Θα σου δώσουν κάποιες πιθανές απαντήσεις στα παιδιά και εσύ θα επιλέξεις ποια θεωρείς ότι είναι η αρμόδια. Όπου πρέπει να τις βρω, γιατί τώρα σου πασκάκια, αλλά λες τώρα αυτός είναι έξυπνος και καλά. Δεν έχουμε καμία προσδοκία. Παίζουμε παιχνίδι για το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, χαλάρωσα τώρα. Ωραία. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το χαίρετο μου τον πλάτανο. Να δούμε από πού μας βγήκε αυτό. Θα μου δώσεις απαντήσεις και θα αποφασίσω. Ναι, ναι, ναι. Α, παρακαλώ, θα... Ωραία. Έχουμε τη Σάντι, τον Λάμπρο και την Ελίνα που θα μας καθοδηγήσουν. Πού είστε? Εδώ είμαστε. Α, είστε, ξεκινήσει Σάντι. Έλα. Ωραία. Σάντι, ξεκινάει το πρώτο. Λοιπόν, εγώ φυσικά έχω την αληθινή απάντηση. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Όταν βρέθηκαν δύο συγχωριανοί, έτσι ξεκίνησε, μακριά από το χωριό τους και ήξερε ο ένας από τους δύο ότι ο άλλος θα γύριζε στο αγαπημένο του χωριό του, έλεγε «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», γιατί δεν υπάρχει χωριό που να μην υπάρχει ένας πλάτανος στην κεντρική πλατεία για να συναντηθούν όλοι οι φίλοι. Σωστό, το ψηφίζω εγώ, δεν θέλω να. Επόμενος. Εντάξει, τέλος πάντων, να πούμε ήταν μια καλή προσπάθεια από την Σάντι, αλλά βεβαίως καμία επαφή με την πραγματικότητα δεν έχει. Το «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» βγήκε γιατί κάποια στιγμή έξω από μια πολύ σκληρή φυλακή, εκεί γύρω στα 1780-1800 κάπου εκεί, έξω από μια πολύ σκληρή φυλακή λοιπόν, όπου οι περισσότεροι φυλακισμένοι θανάτωναν ή τους κρέμαγαν έξω από τη φυλακή αυτή που είχε τον πλάτανο. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς που γλίτωναν τελικά έφευγαν και φεύγοντας άφηναν πίσω τους τον πλάτανο, όπου δεν κρεμάστηκαν εκεί, και από τη χαρά του έλεγαν «Χαιρέτα με τον πλάτανο, φεύγω εγώ τώρα». Μακάβριο γλυκούλι. Ναι, γι' αυτό θα προτιμήσω εγώ. Έχουμε και άλλη. Έχουμε και άλλη μία. Για κάτσε να δούμε και την Ελίνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια, γιατί σας λέω την αλήθεια. Το πάει στη σαγίνη. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο πλάτανος δεν ήταν δέντρο, αλλά ήταν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος επί τουρκοκρατίας, ο οποίος πήγαινε στα χωριά να εισπράξει τους φόρους. Και οι ντόπιοι είχαν βγάλει ουσιαστικά το συγκεκριμένο όνομα συνθηματικό για να μην τον καταλαβαίνουν, να συνεννοούνται δηλαδή μεταξύ τους και να μην καταλαβαίνουν ότι μιλάνε για αυτόν. Εντάξει. Σίγουρα θα υπήρχαν ρουφιάνοι που το είχαν καρφώσει, οπότε δεν ισχύει αυτό. Θα του είπαν, κοίταξε, έχει υπόψη ότι είναι. Είδε σαν να παίζει σκάκι, πώς σκέφτεται. Ναι. Ναι. Και πιο αυτό, πιο βατό και πιο εντάξει ενώδυνο, το ότι Σάντι φαίνεται. Σάντι, κέρδισες την εμπιστοσύνη του Τάκη Παπαμαθαίου, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συνδυαστική. Υπάρχουν οι δύο επίσημες εκδοχές, όπου είναι και της Σάντις και η δική μου εκδοχή, ας πούμε. Ήταν πολύ εμφάνιση της Ελλήνας, αλλά είναι και οι δύο επικρατέστερες όπως καταγράφονται, οπότε... Θα πούμε ότι ο αγαπημένος μας κύριος Παπαμαθαίου πέσε μέσα. Όχι, η δική μου είναι λάθος, θα μαλώσουμε. Δεν είναι και οι δύο. Μία είναι η σωστή απάντηση, είναι η δική μου. Ναι, μωρέ, εγώ μετράω για δύο ψήφους, είναι το κερδίσαμε. Σας ευχαριστώ. Τάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θέλεις να σου ευχηθώ? Αυτό που αντεύχομαι που λένε, δηλαδή το ίδιο θέλω να ευχηθώ για όλους μας, να έχουμε τη δουλειά μας. Αυτό νομίζω αρκετά, όταν έχουμε τη δουλειά μας, βρίσκονται όλα. Εγώ θα σου ευχηθώ, επειδή είσαι άνθρωπος που ζει τα πράγματα στην ολότητά τους, να ανοίξουν και τα θέατρα, να απολαμβάνεις και τη δημιουργικότητά σου αυτή. Σε ευχαριστώ. Έχουμε περιθώρια, δύο λεπτά. Ναι, βέβαια. Πώς κάνω στην Βουλή που είναι να λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καλένα. Βράζουμε σχεδόν όλοι, έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε, για τους τοπίους λέω, η πιο άτυχη τάξη εργαζομένων αυτή τη στιγμή, έτσι. Εδώ πού είσαι το λόγο, δηλαδή στο θέατρο πρέπει να κάθεται ένας δίπλα στον άλλον. Δηλαδή για να βλέπω να δίνει τα θέατρα αφού ολοκληρωθεί όλο αυτό με τον εμβολιασμό, το οποίο εκφράζει την προσωπική άποψη, το κάνουμε όλη τη γορά, να τελειώνουμε, να ξαναβρούμε τη ζωή μας. Έτσι, να κάθεται ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί αν κάθεται αραιά, 1,5 μέτρο από εδώ, 1,5 μέτρο από εκεί, 1,5 μέτρο μπρος πίσω, είναι σαν να μην έχει το θέατρο κόσμο. Άρα δεν πάει. Άρα ούτε εμείς παίρνουμε λεφτά, ούτε παραγωγούς, ούτε κανένας. Θεωρώ ότι είμαστε, έτσι δεν είναι, οι πιο άτυχοι τάξη εργαζομένων, από τις πιο άτυχες, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον. Καλά, είμαστε ένα νέκαθεν, να το πούμε γι' αυτό. Δεν το θεωρώ, αλλά αυτό είναι επιλογή δικιά μας, όμως. Ξέρεις, ο τζίτζικας και ο μαριμός, με τα τζιτζίκια,
που τραγουδάμε και μετά έρχονταν ο χειμώνας και πεινάγαμε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτό. Το άλλο, να πω και κάτι άλλο, γυρίζω κάτι φιλμάκια. Κάτι φιλμάκια. Το οποίο είναι 7 λεπτά και τα λοιπά. Θέλω να τα προτείνω σε κάποια κανάλια. Τώρα, μιας και είμαστε στην ΕΡΤ, θα μπορούσα να το προτείνω στην ΕΡΤ. Ναι. Βέβαια, είναι λίγο ειδικού ενδιαφέροντος να καταλάβεις. Πριν πέσουν αυτά τα φιλμάκια, που είναι 7 λεπτά, θα σου πω το εξής, ότι σεβόμαστε τους θεσμούς της δημοκρατίας, έτσι όπως κάπτουν. Σε όλα και στα δημόσια λειτουργήματα υπάρχουν οι καλοί και οι σωστοί. Οι σκάρτοι και οι αληθινοί, οι ψεύτες. Αυτούς τους τελευταίους θέλουμε να στυλιτεύσουμε, να σατιρίσουμε. Αλλά πάντα με σάτυρα και χιούμορ. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε πρόσθετα δημόσια, επειδή θα μπορούσε να το δεχθεί. Η ΕΡΤ θα αποδείχνει και το δημοκρατικό της χαρακτήρα κτλ. Δηλαδή, αυτό τι είναι. Είναι ένας αστυνομικός ο οποίος θα κάνει όλα λάθος. Τέλεια. Οπότε πάτε να δημιουργείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να γίνει εδώ στην ΕΡΤ και να το απολαύσουμε και εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Για να ξανασυνδεθούμε και όλες να μας τα πεις να χάσουμε το νήμα με τον Αριστοφάνη. Δημοκρατία, αυτό είναι. Ο Αριστοφάνης όχι μόνο σατήριζε, όπως ξέρεις, αυτούς που κυβερνούσαν τον κλέωνα, τον δημαγωγό, ας πούμε, έτσι. Αλλά και τόλμησε να σατηρήσει και την εξουσία, την δικαστική εξουσία, με το έργο του Σφίκες. Έτσι. Τα κακώς κείμενα της δικαστικής εξουσίας. Τους ίδιους δικαστές. Οι Σφίκες ήταν οι δικαστές που κεντρίζαν. Φύση τολμηρή. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και μου δώσει την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος για αυτό το βραβείο. Γιατί το πρώτο το είχα πει κάπου να το πούνε. Και δεν το είπαν, εξαμελίας. Έρχεται η στιγμή που όλα πραγματώνονται. Η δικαίωση. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Καλή συνέχεια σε όλα.